Εκδήλωση τιμής και μνήμης για το σπουδαίο Γεώργιο Κατσίγρα με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από το θάνατό του έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο της πρώην κλινικής Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ο πρόεδρος του τμήματος ιατρικής Λάρισας, Θεόφιλος Καραχάλιος, ανέφερε ότι είναι χρέος του τμήματος να τιμήσει αυτή την πολύπλευρη προσωπικότητα. Είναι χρέος του τμήματος να τιμήσει αυτή την πολύπλευρη προσωπικότητα, τον ιατρό Κατσίγρα. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ιατρική σχολή, στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου και πολύ καλά ξέρετε σαν πολίτες αυτής της πόλης ότι ήταν ένας πολύπλευρος άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα τα οποία αφήσανε μια μεγάλη κληρονομιά στην πόλη και λέω μόνο σαν παράδειγμα την πινακοθήκη της Λάρισας που φέρει και το όνομά του. Η ιδέα για την διοργάνωση αυτή ήταν του αναπληρωτή Προέδρου και θα του δώσουμε το λόγο να μας πει τις περισσότερες λεπτομέρειες. Για έναν επιστήμονα, έναν άνθρωπο του πολιτισμού, της τέχνης και των γραμμάτων, έκανε λόγο αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος ιατρικής Αριστίδη Ζήμπης. Έναν άνθρωπο που πρόσφερε πάρα πολλά στην πόλη της Λάρισας, έναν επιστήμονα, έναν άνθρωπο του πολιτισμού, της τέχνης και των γραμμάτων, βιβλιοφάγος, που έχει αλλάξει την ιστορία της πόλης, τόσο την ιατρική όσο και την πολιτιστική ιστορία της Λάρισας. Η δε προσφορά του στην πινακοθήκη είναι ασύλληπτου μεγέθους και είναι παγκόσμια γνωστή η συλλογή αυτή και ανεκτήμητης αξίας. Σαν τμήμα ιατρικής νιώθουμε το χρέος όχι σήμερα αλλά κάθε χρόνο να θυμόμαστε τον Γεώργιο Κατσίγρα και προσπάθεια του τμήματος ιατρικής είναι να δημιουργηθεί ένα μουσείο ιατρικής Γεωργίου Κατσίγρα διότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που μπορούν να εκτεθούν και να αποτελέσουν άλλο ένα στοιχείο και πόλο έλξης πολιτισμού. Το εν λόγω αφιέρωμα συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κίνηση πολιτών Λάρισα η πόλη μου.